Πάλι Τσιόλης. Ωραία πάσα. Ο Μπίσεσβαρ στην καρδιά της άμυνας, ο Τσιόλης 1-1. Ο ΠΑΟΚ έχει απάντηση. Γκέκας. Το σουτ γκολ. 3-0 Τσιόλης. Εκπληκτικό γκολ. Αλέξανδρος Γιώλης, 35, Πεπ Γκουαρδιόλα, Μαρθελίνο. Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο σε ηλικία 6 ετών, στη Γερμανία. Ζούσαμε εκεί με την οικογένειά μου, οπότε εκεί ήταν τα πρώτα μου, η πρώτη μου επαφή με το ποδόσφαιρο. Η πρώτη μου επαγγελματική ομάδα ήταν ο Πανιόνιος, σε ηλικία 17 ετών. Το ντεβούτο μου ήταν στο γήπεδο της Καλλιθέας. Θυμάμαι ότι πέρασα αλλαγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Pallone all'indietro. Tsiolis. Possibilità di tiro effettuato. C'è una deviazione. Il gol. Κεφαλιά 1-1. Γκολ από τον Τσιόλι στο 52. Παπαδόπουλο και Τσιόλι στην αντεπίθεση. Δοκιμάζει το σουτ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Τσιόλι. Ένα ακόμα όμορφο γκολ από τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Αλέξανδρο Τσιόλι. Πρώτη μου συμμετοχή στην εθνική ομάδα ήταν το 2006. Σε ένα φιλικό στη Σαουδική Αραβία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ενημερώθηκα για την κλήση μου στην Εθνική και ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για μένα, την οποία εκπληρώθηκε ένα μεγάλο μόνιμο. Λες με πολλά φάλτσα, ανεβαίνει ο Τσιόλης, κεφαλιά στα δίχτυα, πλήρης ανατροπή, μέσα σε ένα δίλεπτο η Εθνική από το 1-0. Το Μουντιάλ 2010 και το 2014 είναι ιδιαίτερα χαραγμένα στη μνήμη μου. Ξεχωριστή στιγμή, αποτελεί η πρώτη νίκη της εθνικής μας ομάδα στο Παγκόσμιο 2010. Header away by Yobo. And this is Tsiolis! And spilled by Inyama! And a goal for Greece! Μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ο χαμένος τελικός του UEFA που αγωνίστηκα με τη Βέρντερ Βρέμης. Το πρωτάθλημα που μου τέριαζε ιδιαίτερα και νομίζω ότι μου άρεσε και πιο πολύ το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Για κάθε αθλητή έρχεται η ώρα που το πλήρωμα του χρόνου σε αναγκάζει να αφήσεις κάτι που αγαπάς τόσο πολύ. Αν το αγαπάς όμως πάρα πολύ, θα βρεις τρόπο να το περιτήσεις διαφορετικά. Η ζωή μετά το ποδόσφαιρο, ότι φαντάζομαι στον χώρο του ποδοσφαίρου και πάλι, ως προπονητής. Αλέξανδρος Τσιόλης, προπονητής.